Κύριος πίσω, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα και παρέκουσα η άμαστα, της ελπής τη λαμβάνουσε, την ευλογία σου άχρατε. Κύριε τον λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές, κατά βαρβάρων δωρούμενος και τους ομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον και εξάμενος και αγιάστα είδα και ευλόγησαν πάντες ημάς, τους δια της κλήσεως του εαυτόν ευχαίνω σημαίνεται ας πρόσχημα, και καταξίωσιν ημάς η μνηστήνια του αγιασμού σου, δια της του ήτου του μεταρρύψεώς του κεραμισμού, και γεννάεις του μεν Κύριες υγείαν ψυχήστε και σώμας. Σίγαρε ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστέ ο Θεός, τη δόξα και την ευχαριστία και προσκύνει να πέμε στην άξου Πατρί και το Παναγία και Αθώ και ζωπιό σου πνεύμα. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημούν, ο ποιόν ο ημεθυμούν κατά τη συνεφή και αν μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν οικεσί εις εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια οίκες αιώνας των αιώναμι, Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρόνυμων τα έργα κατεύθυναν, και συγχώρηση των τεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πρόσκομαι. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, ενδόξες Κύριε τη γη σου. Σοφία. Προστήτων επιστολής Παύλου των άγνων μας. Πρόσκομαι. Τέκνοντιτε. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνεις και εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά για το επιμελητήριο και για τις προηγούμενες εκλογές του επιμελητηρίου, έτσι ώστε να σας βάλω λίγο στο κλίμα και κυρίως να βάλω στο κλίμα τον Πρόεδρο για το τι αγώνα τον περιμένει και γιατί είναι ο θεσμός του επιμελητήριου αυτό που θέλει να υπηρετήσει πιστά και με πίστη. Στις προηγούμενες εκλογές, ο συνδυασμός σύγχρονο επιμελητήριο με επικεφαλή σε μένα και με έναν πολύ δύσκολο εκλογικό αγώνα κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 50% και με 4 συνδυασμούς που μετήχανε στην εκλογική διαδικασία. Ο κόσμος μας τίμησε και μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και μας έβαλε στη θέση της διοίκησης του ΕΒΕ. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση, δεχτήκαμε τεράστιο και βρώμικο πόλεμο με δημοσιεύματα, με συκοφαντίες, με μικροπολιτικές, με άρνηση να μην ψηφίσουν τίποτε και κυρίως με δικαστήρια. Μέχρι στο Συμβούλιο της Επικρατείας μας πήγανε, όπου μάλιστα σε μια δίκη δικαστής ήταν η κυρία Σακελαροπούλου, είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τόσο μεγάλο πόλεμο μας κάνανε. Εγώ και η ομάδα μου δεν δώσαμε σημασία, κάναμε μεγάλη υπομονή και κυρίως ασχοληθήκαμε με τα προβλήματα του επιμελητηρίου, αλλά και με τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου. Και από μένα, έχω 3 χρόνια που έχω φύγει από τη θέση, έχω παραιτηθεί από τη θέση του Πρόεδρου και ειλικρινά όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω λάβει δημόσια το λόγο. Μου ζήτησε ο Γιάννης να πω 2 κουβέντες και ειλικρινά έχω τρακ, αν και πολλές φορές έχω
δημόσια πει πράγματα. Και αυτή τη φορά έχω γράψει κάποια πράγματα για το φίλο μου τον Γιάννη και γενικά για το επιμελητήριο. Και θα ήθελα λίγο να την προσοχή σας. Είναι από τις λίγες φορές που γράφω πράγματα, συνήθως τα θυμάμαι και τα λέω απ' έξω. Αλλά τώρα τα έχω γράψει. Η αλήθεια είναι πως νιώθω κάπως παράξενα από τη θέση αυτή που βρίσκομαι τώρα. Γιατί όσοι με γνωρίζετε ξέρετε πως όλα αυτά τα χρόνια έχω σταθεί ως υποψήφια στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι στη θέση αυτή το να παρουσιάζω έναν καλό, πολύ καλό φίλο από τα παλιά. Ωστόσο οφείλω να ομολογήσω ότι η συμμετοχή μου σήμερα εδώ με έναν διαφορετικό ρόλο με γεμίζει με την ίδια αίσθηση χαράς, ευθύνης και ενδιαφέροντος για τα κοινά. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία πιστεύω να συμβάλλω από άλλη σκοπιά και να στηρίξω τον διάλογο σε αυτή την κρίσιμη περίοδο του ΕΔΕ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε με χαρά και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε σε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση για τις επερχόμενες εκλογές. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο πρόεδρο του ΕΒΕ, τον Γιάννη Τερνενόπουλο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το όρομά του για το μέλλον και το πρόγραμμα του συνδυασμού του. Και αν ανακαλύψουμε θετικά πράγματα ή θετικές ενέργειες, και αυτές πάλι θα βγουν στην επιφάνεια. Εγώ θέλω τη στήριξή σας για τους εξής και μόνο λόγους. Θα είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών για αυτόν τον τόπο αν δεν καταφέρουμε κάτι. Θέλω να κάνουμε πράγματα γιατί είμαστε ερωτευμένοι με αυτόν τον τόπο, με τα επαγγέλματά μας, με τα πρόσωπα που είναι οικεία και εδώ πέρα είμαστε μεταξύ φίλων, γνωστών και συνεργατών. Θα ήθελα, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, και να μπορέσουμε να κάνουμε έναν διάλογο. Οι νέοι φεύγοντας, πηγαίνοντας για εργασία στα νησιά ή πηγαίνοντας για ένα τρίμηνο στην Αμερική ή στο εξωτερικό. Είναι πολύ στενάχωρο επιχειρήσεις δυναμικές να πάσχουν με από προσωπικό. Το επιμελητήριο μπορεί να παίξει ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Σε συνεργασία καταρχάς με ξένα επιμελητήρια άλλων χωρών μπορούμε να ανταλλάξουμε μέχρι και ειδικευόμενο προσωπικό. Δεν μπορώ να καταλάβω απλά θέματα γιατί δεν τα προωθούν. Τι να μιλήσουμε, να πούμε για τις μοναδικότητες του τόπου μας. Όλα τα χρόνια η πόλη της Κοζάνης και η ευρύτερη περιοχή έχει αναπτύξει ένα θεσμό των αποκριών και πολύ καλό και σωστό. Ναι, αλλά όμως αυτό δεν φτάνει. Θέλει αυτές οι δράσεις να γίνουν άλλες τρεις και άλλες τέσσερις. Για μένα, μία πρόταση πρέπει να είναι τέτοια περίοδο που έρχονται οι φοιτητές και οι γονείς για να βρούνε τα σπίτια, να κάνουμε γιορτές της πόλεως. Τα έχουμε δει στην Ξάνθη. Η πόλη της Ξάνθης δεν ερημώνει ποτέ. Η αγορά δεν στερεύει από κόσμο. Εμείς εδώ, πέρα από τις δράσεις που πρέπει να προσθέσουμε, πρέπει να αρχίσουμε να γίνουμε από τώρα και στο εξής πολύ εσωστρεφείς. Για να δυναμώσουμε άμεσα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση, χωρίς τίποτα. Να πω ένα καλησπέρα και καλή βραδιά. Ξέρετε τι με κάνατε τώρα. Με φορτίσατε, με αγχώσατε, αλλά εγώ θα προσπαθήσω όλο το άγχος και όλη την ευθύνη που θα με βαραίνει να το κάνω δημιουργικό. Το έχουμε ανάγκη. Το έχει ανάγκη ο τόπος μας. Εγώ, Πρόεδρε, θα ακολουθήσω τελείως διαφορετικό δρόμο. Έχω γραμμένο το πρόγραμμα. Έχω γραμμένο να απαγγείλω ένα καλωσόρισμα, αλλά δυστυχώς δεν τα μπορώ. Εγώ θα τα πω γιατί αυτά είναι χαραγμένα μέσα μας. Είναι χαραγμένα μέσα μας γιατί καθημερινά ο ελεύθερος επαγγελματίας βιώνει χιλιάδες προβλήματα. Μένουμε με μία ελπίδα
συνέχεια το ότι θα μας δούνε, θα μας ακούσουνε, θα προσπαθήσουνε να πέσουνε στα προβλήματά μας. Η περιοχή μας καταραίει μετά την πτώση της μονοκαλλιέργειας της ΔΕΗ. Δεν γίνανε πράγματα το να πάμε παράλληλα να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, τα μοναδικά προϊόντα και τα μοναδικά, τις μοναδικές ομορφιές που έχει ο τόπος μας. Λυπάμαι πολύ που τώρα με την ενασχόλησή μου μαθαίνω και βλέπω ότι δεν έγινε τίποτα συστηματικά. Όλα γινότανε επιφανειακά. Δεν ξέρω αν έφταιγε ο τρόπος σχεδιασμού ή ο τρόπος μεταφοράς προς την κεντρική κυβέρνηση, πάντως σίγουρα αυτό εδώ πρέπει να το ξαναδούμε και να το δυναμώσουμε. Έχουμε πολύ δυνατά στελέχη, μεγάλες προσωπικότητες και πολιτικές και επιχειρηματικές που πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ενώσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση της Δίκαιης Αλλαγής. Είναι μια προσπάθεια που ουσιαστικά γεννήθηκε από την υποστήριξη κάποιων παλιών επιμηλητηριακών και επιχειρηματιών της περιοχής. Η προσπάθεια πρέπει να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα μετά την πτώση της μονοκαλλιέργειας της ΔΕΗ. Όλα πρέπει να προσαρμοστούν γύρω από αυτό. Οι επιχειρήσεις μας με την αύξηση της ενέργειας υποφέρουν. Πρέπει να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες με το ώστε να έρθουν κάποιες φοροαπαλλαγές, κάποιες μειώσεις στο ΙΚΑ για να πάρουν ανάσα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα είμαι δίπλα στον κάθε επιχειρηματία, στην κάθε προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον τόπο μας ζωντανό.